Το πρόμο tour για τη φετινή Eurovision συνεχίζεται και το πρωί η Ελευθερία Ελευθερίου αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό το Βέλγιο. Η τραγουδίστρια μίλησε αποκλειστικά στο Star για το πώς θα τη δούμε στη σκηνή της Eurovision. Ένας μήνας έμεινε για το διαγωνισμό της Eurovision και η Ελευθερία Ελευθερίου τρέχει. Πουρνόπουρνο λοιπόν η φετινή μας εκπρόσωπος της Eurovision άφησε την Αθήνα, τις πρόβες και τις δοκιμές και έφυγε για Βρυξέλλες προκειμένου να προωθήσει το ελληνικό τραγούδι. Τώρα στο Βέλγιο έχει πάρα πολύ τρέξιμο. Είναι πολύ λίγες οι μέρες που πηγαίνουμε και αυτές τις λίγες 2-3 μέρες που πηγαίνουμε πάντα σε όλα μας τα ταξίδια φροντίζουμε να κάνουμε πολλή δουλειά και είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα. Δεν πειράζει, για δουλειά πάμε άλλωστε. Εντάξει, όλα καλά. Αφού λοιπόν υπέγραψε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε, μίλησε στο Star για το πώς θα τη δούμε στη σκηνή της Eurovision, αλλά και για το πώς πάνε οι πρόβες. Θα υπάρχει όντως ελληνικό στοιχείο μέσα, αλλά δεν θα είναι κάτι συνηθισμένο που έχουμε δει σε άλλες χρονιές, νομίζω, τουλάχιστον με τα δικά μου τα μάτια και με τα μάτια του Κωνσταντίνου του Ρίγου. Όσο για το ρούχο που θα φορέσει, κάπου έχουν καταλήξει, αλλά ακόμα τίποτα δεν είναι σίγουρο. Έχουμε βρει κάτι, αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γενικά είναι λίγο στο ψάξιμο ακόμα. Αλλά αυτά που έχουμε βρει είναι πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι τα παιδιά. Και έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου και πιστεύω ότι θα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Το μόνο πράγμα που αγχώνει εμένα αυτή τη στιγμή είναι μόνο η χορογραφία και το τραγούδι μου. Το promo tour μέχρι τώρα έχει πάει καλά και η ίδια θεωρεί ότι η οικονομική κρίση δεν την έχει κάνει να νιώσει μειονεκτικά απέναντι σε άλλες συμμετοχές. Δεν έχω πει ποτέ μου σε δύσκολη θέση. Και άλλωστε, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε οι μόνοι που περνάμε μια οικονομική κρίση. Νομίζω ότι και άλλες χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο διαγωνισμό περνάνε αυτή τη φάση. Και μέσα από αυτό το διαγωνισμό. Κατάμε το κομμάτι της ψυχαγωγίας. Η ελληνική αποστολή θα αναχωρήσει για τον Μπάκου στις 12 Μαΐου, η μέρα που η φετινή μας εκπρόσωπος θα έχει τα γενέθλιά της και η ίδια το θεωρεί και λίγο γούρι αυτό. Η μάχη της Eurovision λοιπόν έχει ξεκινήσει για τα καλά και ήδη οι περισσότερες χώρες ετοιμάζονται σε λιγότερα από 15 μέρες να βρεθούν στον Μπάκου για τις πρόβες.